Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη. Ρολάν, εσύ. Μπράβο. 95,2 άνθρωποι DJ ο Μιχάλης Σαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Μιχαλάρα, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Είσαι. Ξέρεις πόσα χρόνια σε ακούω. Υπάρχω αγόρι μου και είμαι κάθε μέρα 7 με 10 και βαριέμαι. Λοιπόν, έρχονται οι ευχές. Στη δουλειά είμαι. Πολύ ωραία. Ποιος πήρε. Ο Μάριος. Ο Μάριος, αδερφός μου. Οκ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Παπα, γεια. Στην πρίζα ήταν. Και οι θείες, εάν είστε συνειδητοποιημένοι, θα διαπιστώσετε ότι κάποια υπόθεση σας τελειώνει. Έλα, τότε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δεν το πέδε. Τόση ώρα μιλάγανε με το που έκανα σαρδάμ. Εδώ η προσοχή σας. Ξαναδιάβασε το τώρα το τελευταίο, γιατί δεν ακούστηκε. Και οι θείες, εάν είστε συνειδητοποιημένοι, θα διαπιστώσετε ότι κάποια υπόθεσή σας τελειώνει. 8.30. Λυσάξατε. Μπείτε στο Μητσαουσόπουλο, σε λίγο διαβάζω σχόλια. Δείτε το outfit και το σημείο που τον φωτογράφησε. Χίλια έβγε, είσαι πολύ σαγηνευτικό φίλε μου και πόσο άψογο το που κάμισε και λοιπά. Έχω λόγο εγώ να τα λέω αυτά. Λοιπόν, Μητσαουσόπουλο. Το σημάδι εδώ που κόπηκα στο ξύρισμα φαίνεται και πρέπει να πάω στο γιατρό. Πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί είναι σεξι. Πριν... Είναι σεξι. Α, ναι, το έχουμε διαβάσει ότι οι γυναίκες. Αν είναι σημαδεμένος. Λοιπόν, δεν το. Θα του χώσω άλλη μία να το μεγαλώσει. Μη μαχαιρωθείς. Θα μαχαιρωθώ. Μαχαιρώθω α. Μαχαιρώθω α. Παιδιά τη προάλληλα, δηλαδή πριν κάποιο καιρό, πάση περιπτώσει, πρωί να χράπα τη χρούπα τη να ξεριστώ και κόπηκα τεράστια εδώ στο πηγούνι από πάνω. Τα παθαίνετε. Και τώρα πρέπει να. Είσαι άντρα. Εντάξει, άντρα, σήμερα να μην ασφαχτούμε, επειδή είμαστε άντρα, δεν το κατάλαβα. Ένα ψάρι σε ενιδρίο αρέσκεται να βλέπει μία εκπομπή στην τηλεόραση με drag queens. Για πες. Το ψάρι συγκεκριμένα παρακολουθεί την εκπομπή με πρωταγωνίστρια την drag queen RuPaul. Ο RuPaul καλέ. Η τραγουδιάρα. Καταπληκτικό. Και δεν χάνει επεισόδιο. Όλοι στο ενιδρίο έχουν μείνει έκπληκτοι όταν είδαν το ψάρι να παρακολουθεί με τόση προσήλωση στην εκπομπή. Το ψάρι, σύμφωνα με τους ιχθυολόγους, προσπαθεί να διώξει την πλήξη του παρακολουθώντας την τηλεόραση αυτήν την εκπομπή. Ναι. Μάλιστα. Οι φύλακες του Sea Life Brighton δήλωσαν ότι το ψάρι απολαμβάνει να βλέπει τα φωτεινά χρώματα και τα φανταχτέρα αντισήματα της τρελής της RuPaul. Ο υπεύθυνος στο ενιδρίο, Τζο Βίλιαμς, είπε: είναι ένα πολύ περίεργο ψάρι που αλληλεπιδρά συχνά με τους επισκέπτες και τα μέλη του προσωπικού. Και αυτό και εμείς έχουμε καταλάβει, λέει, και του βάζουμε και βλέπει την τηλεόραση την εκπομπή αυτή με τον drag queens. Τι ψάρι μπορεί να είναι αυτό, καλέ. Από την τηλεόραση και από την εκπομπή που βλέπει, μάλλον κολοχτύπα. Ελάτε, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Έρχονται σιγά σιγά και κανένα δύο τουρίστες. Πώς είστε από αγγλικά? Καλημέρα, Μιχαλά. Καλημέρα, ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι. Για πάμε, Γιώργο. I'm going to change your petrols. Θα σου αλλάξω, δεν τρέλε. His eyes went out. Βγήκαν τα μάτια έξω. I stayed ice cream. Μην απαγωτώ. Βεβαίως. Κινέζος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τον πλάκωσαν 6 τόνοι πορνοπεριοδικών. Ανή, 6 τόνοι. Τι έκανε? Ο Κινέζος που είναι γνωστός μόνο με το όνομα Τζόζι βρέθηκε στο διαμέρισμά του κάτω από 6 τόνους περιοδικών ερωτικού περιεχομένου. Μάλιστα, επειδή ο άντρας φαίνεται ήταν ιδιαίτερα μοναχικός άνθρωπος, ήταν στο σπίτι και μπουρουμπούρου και πλακωμένος επί μία εβδομάδα μέχρι που τον βρήκε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Χτύπησε την πόρτα, αυτός ήταν από μέσα. Δεν μπορώ, πονάω, του λέει. Ανοίγει την πόρτα, μπουκάρει ο άλλος μέσα και τον βλέπει. Αυνανιζόμαι, και μου έπεσε. Πλακώσαν και τηλεόραση, μπήκε η δημοσιογράφα μέσα. Ανήσυχα το μάο, τα κατάκω σε τον. Δεν ανησύχησε που. Τα κατάκα συνέχεια. Τι είπα αυτό. Α, ήταν ένα παλιό τραγούδι από την Ελλάδα του Τέρι Χρυσού. Λέει το τακατάκα. Το κατάλαβα. Είσαι βλάκα. Από εκεί εμπνεύστηκε. Εμπνεύστην. Είσαι βλάκα. Όλα τα καταλαβαίνω τα κινέζικα. Όλα, ό,τι και να μου πεις. Όλα. Γογό τσαμπά. Η απάντησή της για το πανηγύρι που διοργανώθηκε το Σάββατο. Ναι, τι παιδιά, είπε, Μιχάλη μου. Έγινε ένα πανηγύρι, 3-4 άτομα μαζί. Ναι. Και μετά φταίει το αλεμαγκού. Σωστά, έχεις δίκιο. Κάποιοι στιγμή εγώ που θα παίξω στο Super Paradise την Κυριακή. Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή όμως ξέφυγαν. Μήπως πρέπει ξαφνικά να βάλω τσαμπά. Εκείνο που θα παίζω Μάρτιν Γκάρι και εγώ. Ναι, αλλά άμα μπει η αστυνομία μέσα, θα πω τσαμπά. Σωστά. Αφήνω που σχεδόν και το κόστος είναι τσάμπα. Ξεχάσετε την Kim Kardashian. Που ξέρατε, καλά, έγινε κόκκινο μάλα. Παιδιά, μισκούτε, ο άντρας θέλει να γίνει πρόεδρος. Ναι, θέλει να γίνει πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Πάει καλά.
Και θέλει να αλλάξει και το όνομα του Air Force One. Και τι να το κάνει. Να το κάνει και ένα δικό του όνομα, ένα παρτσούκλι που το φωνάζουν. Παιδιά, ακούστε, η σαχλαμαροποίηση της πολιτικής σε όλο τον κόσμο έχει ξεκινήσει. Πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε από την Ελλάδα. Μετά πήγε στην Αγγλία με τον Τζόνσον. Μετά μετακόμισε η σαχλαμαροποίηση με τον Τραμπ. Και τώρα ήρθε η ηλιδιότητα. Λοιπόν, θα περάσει, θα κάνει ένα κύκλο. Θα περάσει. Στην Ελλάδα ήδη έχει περάσει και είμαστε σωστά. Πάμε πιο κάτω. Σκέψω όμως να είναι η Kim Kardashian η πρώτη κυρία. Ναι. Τι να σου πω. Φανταστικό νέο. Φαντάζεστε να πάσετε σε καλέ τα λοιπά και να βγει ρε παιδί μου, να μην του δώσει σημασία μία που θα ήταν η πρώτη κυρία και να πει με έκλασε η Kardashian. Δεν θέλει. Μάσκες, τι λέει. Α, μάσκες με φερμουάρ σε ελληνικού οίκου ανοχή. Σωστό. Ανοίγει, το κλείνει, τελειώνει. Ωραία τα λες. Εσύ, Μιχάλη. Μια χαρά. Εσύ, Μιχάλη. Μια χαρά. Είσαι και οικογενικό σοου. Οικογενειακό ναι, ναι, ναι. Είναι πρωτόκολλο, σε μπουρδέλο. Ερώτημα ζωής. Όπα. Πώς θα ήταν η ζωή μας αν ζούσαμε σε μία τσόντα. Ερώτημα είναι αυτό τώρα και ζωής μάλιστα. Ναι. Πες ότι... Κάτσε να σκεφτώ. Πες ότι ζούσαμε. Μην σκέφτεσαι εγώ. Εσύ. Όλοι οι άντρες πάνε γυμναστήριο. Ε? Ναι. Οι γυναίκες δεν έχουν ποτέ πονοκέφαλο ποτέ. Σε αυτή τη ζωή. Στο συνεργείο αυτοκινήτων η γυναίκα δεν πληρώνει ποτέ με χρήματα. Τέλος. Αλλάζουν τα λάδια και τα πετρέλαια. Όλα, ναι. Δεν υπάρχει άβαφη και μακιγιάρι στη γυναίκα. Α, σωστό και αυτό. Όλες οι γυναίκες που είναι γραμματείς κάνουν ασύστολα σεξ με τα αφεντικό. Ασύστολα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Δουλέψαμε για να γίνουμε αφεντικά. Έχει πέσει δουλειά. Ο καθαριστής πισίνας, ο κυπουρός, ο πιτσαδόρος και ο ταχυδρόμος έχουν πάντα μεγάλο όργανο για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν ξέρεις γιατί. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οι άνδρες ποτέ δεν χρειάζεται να παρακαλέσουν για σεξ. Ποτέ. Ποτέ. Όχι, με ένα νεύμα. Ναι, τίποτα. Για να ξυστεί. Ωραία τα λέμε πρωί. Οι γυναίκες, παιδιά, πάντα δείχνουν ευχάριστα, έκπληκτες. Όταν ανοίγουν το παντελόνι ενός άνδρα και τι βρίσκουν μέσα. Τι βρίσκουν. Ένα πέος. Τι λέμε πρωί-πρωί, πες. Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή. Παιδιά, η ιστορία. Η ιστορία πολλές φορές. Δηλαδή, όταν συμβαίνει και τα απόνερα της ιστορίας. Ναι. Πω, μιλάω ωραία. Πώς τα λες σήμερα, ναι, σε παρακολουθώ και είναι περίεργα. Οι Βιετναμέζοι, αν έχεις διαβάσει στο Βιετνάμ παλιά, πέφτανε βόμβες, τους βομβαρδίζανε οι Αμερικάνοι, τους τσακίζανε. Περιμένουν πώς και πώς την άφιξη του διάσημου κρασιού Μποζολέ. Καλά. Αλήθεια. Οι Βιετναμέζοι. Όχι όμως για να το δοκιμάσουν σε κάποιο καλό ρέστορα, αλλά για να κολυμπήσουν σε αυτό μέσα σε σπα. Πρέπει να θα κολυμπήσουν. Ναι. Μάλιστα, ήδη λένε ότι το συγκεκριμένο κρασί κάνει πολύ καλό στο σώμα, ιδιαίτερα αν καταφέρεις και γεμίσεις την πανιέρα σου με αυτό το πανάκριβο γαλλικό κρασί. Παιδιά. Σε ένα τέτοιο σπα στο Βιετνάμ θα χρησιμοποιείται καθημερινά χιλιάδες τέτοια μπουκάλια με κρασί προκειμένου να γεμίσει μια τεχνητή λίμνη που υπάρχει στο, και το κτίριο που στεγάζει το σπα. Τι λέτε ρε παιδιά, κοίτα να δεις τώρα. Μποζολέ. Μποζολέ. Πάω να κάνω τον Μποζολέ. Στόχος των ιδιοκτητών είναι να προσελκύσουν πολλούς πελάτες με ακριβά ιδιαίτερα γούστα όσον αφορά τεχνική. Εσύ έχουν ιδιαίτερα γούστα στο Βιετνάμ. Καλώς ιδέες. Είδες τι πας σου βγει μετά. Βομβαρδίστε και εμάς κάποια στιγμή. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες. 3, 2, 1 και. Μέρα νύχτα ως το πρωί. Με κρατάς με το κούνημά σου. Σε αφήνω να το έχεις. Γιατί μου το λες έτσι. Πρέπει να είμαι αφοσιωμένη. Γιατί μου το λες έτσι. Έλα δες το στήθος μου. Πιάστο. Κλεφτά και γρήγορα. Και αυτό σφιχτό είναι. Έλα πιάσε μου το. Το μπομπό. Κουλάκι. Μα σώπες, μας προετοιμάσαι. Χτύπα το, μην τρέπεσαι. Γιατί μου το λες έτσι. Καλά είπαμε, μην πάρεις θάρρος κι εσύ. Δηλαδή είναι μην του το πεις. Παρακαλώ. Νομίζω είναι η Γιούσεφ. Ποια είναι η Γιούσεφ? Η Κατερίνα. Καλέ, δεν παίξαμε ελληνικό, ξένο παίξαμε. Α, οκ, sorry. Γεια. Γεια. Οι ακροατές μας θέλουν διακοπές. Πρέπει να φύγουν. Αναστασία τη λένε την κοπέλα. Δεν τη λένε Κατερίνα. Δεν είναι η Κατερίνα. Αλλά δεν πειράζει. Ποια είναι η Κατερίνα? Η Ιούσα. Που χορεύει. Αυτή είναι χορεύτρια. Έχει πάρει και τραγούδι. Είναι καλή. Είπαμε τις προάλλες. Εγώ. Είπα εδώ ότι... το είπαμε, καλέ. Στην εκπομπή τη δικιά μου. Είναι μια εκπομπή του κόλου. Να, αυτό, αυτά να λες. Και αυτή νόμιζε ότι τραγούδα για αυτή. Ναι. Χριστέ μου. Παιδιά, θα εγκαταλείψω το show. Θα το τελειώσετε εσείς. Παρακαλώ. Say so, Νίκη Μινάζ. Δεν πειράζει, εντάξει. Say so λέγεται το τραγούδι, γιατί τον τίτλο του τραγούδι ψάχνουμε. Why don't you say so, δεν είναι η Νίκη Μινάζ. Δεν είναι. Τα έκανε Μινάζ και έφυγε αυτή.
Θα σας πω, δεν πειράζει, έχετε κερδίσει. Είναι η Doja. Η Doja, Doja Cat, έτσι λέγεται, Doja Cat. Α, τι τράβηξα. Και ξέχνω ότι έχεις ακούσει. Οι εγώκεροι είναι αυτοί που βγάζουν τα λιγότερα χρήματα ανά χρόνο. Ρέατε από εκεί. Τι λες, και ακολουθούν υδρογόνοι. Τι μας λες! Καλά, θα τρελαθώ. Δεν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τους πετάξω τίποτα λεφτά στο κεφάλι. Μιχάλη μου, να φύγει. Να φύγει. Φύγε. Φύγε από εδώ. Φύγε. Δεν είναι. Είσαι καραγκιόζη. Φύγε. Έξω. Έξω! Καλέω να φύγει, παιδιά! Επιτέλους! Γλιτώσαμε! Πάρτε στην κάρτα να μην ανοίγει! Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ! Να πάμε, αν είναι ωραίο το νησί. Το νησί ανήκει στις Κυκλάδες. Τι να κάνουμε. Έχει σχήμα ρόμβου. Το ψηλότερο βουνό του νησιού έχει το όνομα ενός θεού. Φημίζεται για ένα είδος τυριού. Φημίζεται επίσης για την πατάτα της. Στα βόρεια του νησιού βρίσκεται η χώρα που είναι και το λιμάνι. Υπάρχει μια τεράστια μαρμάρινη πύλη. Διάσημες παραλίες, ο Άγιος Προκόπιος και η Άγια Άννα. Έχει λατομείο μάρμαρου, όπου στην είσοδο υπάρχει άγαλμα γυμνού άντρα ύψους 10 μέτρων. Πού θα πάω, εγώ και εσύ και η μάνα σου μαζί. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί? Η Αναστασία. Τι κάνεις, Αναστασία? Καλά είμαι, για το αγαπημένο μου νησί έλεγες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, Αναστασία? Η Νάξος. Yeah. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.